και ο οποίος με πολύ αγάπη έρχεται πάντοτε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πατέρα, δωσήθε μετά από αυτό το γράμμα που διαβάσαμε αυτής της κοπέλας, νομίζω ότι πρέπει να δούμε και αυτή την αλήθεια που μας υπενθυμίζει τους θησαυρούς που έχουμε και μέσα μας και γύρω μας, τα λείψανα των Αγίων μας που σε κάθε μέρος υπάρχουν. Δεν είναι μόνο η Ορθόδοξη Ελλάδα, είναι και στη Ρωσία, είναι και στη Φιλανδία, είναι και στην Αφρική, είναι σε όλο τον κόσμο. Η Ορθόδοξη Λειτουργία πορεύεται χωρίς εθνικισμούς, θα πρέπει να πορεύεται. Να μην κάνουμε αυρώνουμε επειδή είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι, γιατί και οι άλλοι Ορθόδοξοι που ζουν στην Αφρική δεν μπορούμε να τους βάλουμε να λένε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας επειδή τους μεταφέραμε την Ορθόδοξη πίστη. Άλλωστε δεν το έκανε αυτό ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος, αλλά έγραψαν και σε άλλη γλώσσα που δημιούργησαν για να μπορέσουν οι Σλάβοι να καταλάβουν και να νιώσουν την Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Πατέρα Δωσήθε, μεγάλο πρόλογο έκανα, αλλά ήθελα έτσι με αφορμή αυτά να μιλήσουμε, αν θέλετε, έτσι για τους θησαυρούς που έχουμε και δεν τους ζούμε, δεν τους χαιρόμαστε. Τι άραγε συμβαίνει μέσα μας, γύρω μας, έξω μας, και υπάρχει τόση αγιότητα, τόσο ομορφιά, τόσο πλούτος, τόση χάρη, και εμείς κρατάμε ομπρέλα, όπως λέει, βρέχει η χάρη και εμείς κρατάμε ομπρέλα και δεν μας πιάνει. Προσωπικώς έχω πάρα πολλές φορές πει, αγαπητέ μου ερδισημολογιότατε πατέρα Βασίλειε, ότι αν ο τόπος στον οποίο ζω δεν ήταν υγειασμένος, δεν ήταν ποτισμένος με αίματα μαρτύρων, με δάκρυα σκητών, με μελάνη διδασκάλων του γένους, εάν δεν ήταν τόπος των αγιασμάτων, το τόπος των θαυματουργών εικόνων, ο τόπος των ιερών λειψάνων, θα είχα φύγει, θα είχα πάει στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Διότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι άκρος απεσιόδοξος. Μας κρατάει όμως αυτό που είπα προηγουμένως. Όλα αυτά τα ωραία, τα οποία επεσήμενε η Κινεζούλα του Ταϊβάν και η οποία έχει απόλυτο δίκιο. Προσπερνάμε, Πάτερ μου, προσπερνάμε ό,τι ιερό και άγιο και όσιο έχουμε για να ζήσουμε τη ζωή τη σημερινή. Είμαστε ξεκομμένοι από την ιστορία και από την ιεράν ιστορία του τόπου μας. Έχουν πάρα πολλά παραδείγματα αυτής της αγνίας. Της αγνίας αυτών των πραγμάτων των ιερών που έχουμε, που κατέχουν ως θησαυρών απόθετων και ως χρυσίων όβριζων, όπως λέγανε παλαιοί, σε αγνήσιο χρυσάφι 24 καρατίων. Και ασχολούμεθα, όπως η Ζουλού, με τους τότε Αγγλικανούς και Ρωμακαθρούς Ιεραποστόλους, οι οποίοι τους έδιναν καθρεφτάκια και οι Ζουλού τους έδιναν διαμάντια. Έχουμε τα διαμάντια και προτιμάμε τη γυάλινα καθρεφτάκια. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και το πλήστο των Νεοελλήνων αγνοεί όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε. Τα ξέρουμε εμείς, γιατί έχουμε μοναστήρι και με κοιμήλια ιερά και τα λοιπά, και ούτε καν ενδιαφέρονται. Το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τι ψωμέτρο έχετε, αν χιονίζει εδώ, αν κάνει κρύο το χειμώνα, αχ και τελείως τόπος είναι, μα τι ωραία λίμνη είναι αυτή, γιατί έχετε τα μπροστά τα κυπαρισάκια και μας εμποδίζουν τη θέα από τη λίμνη. Και έτσι λέω και εγώ καμιά φορά, λένε τη θέα από τον παράδεισο μας εμποδίζουν. Τη λίμνη δεν εμποδίζει τη θέα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και επίσης η τελεία και παντελής άγνοια όσων ιερών πραγμάτων, τα οποία υπάρχουν σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί εγώ δεν πιστεύω στην Ελλάδα σαν σύνορα κρατικά τα οποία κάποιες μεγάλες δυνάμεις μας έχουν οριοθετήσει, αλλά πιστεύω στην καθημάς Αγία Ανατολή. Σε όλα τα προσχήματα από τα Ιεροσόλυμα, τα Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντο κτλ. Όπου. Ρωμιλία, Βόρειο Ήπειρο κτλ. Όπου υπήρχε και υπάρχει ρωμιοσύνη. Λοιπόν, τα γνώρω εντελώς. Όταν πας στην Αγία Σοφία να τους ξεναγήσεις, έτσι, και βιάζονται να βγουν έξω για να πάνε στο χορό Oriental. Και όταν σε λέει η κυρία Τάδε, αχ λέει πάτερ, θα λέω από προσωπικές εμπειρίες, έτσι. Πάτερ λέει, η μιναρέτα στην Αγία Σοφία έγινε πριν στην Αγία Σοφία ή μετά. Τι απαντάς εσύ. Πες μου τι απαντάς. Και όταν μπουκάρουν μέσα στο Πατριαρχείο για να μπουν για την Ανάσταση και να εξαρθούν να φύγουν, η εξελάδωση εννοώ, έτσι δεν είναι, και παρίσταται μια
θαυμασία πρεσβυτέρα, τον πατρό Μελετίου Σακουρίδου, ο οποίος έχει κοιμηθεί πρόπερση στην Κωνσταντινούπολη, εννοώ. Και λέει η κυρία, μια πετάγεται, καλέ, δεν λέει ότι την πόρτα την προστινή, την κεντρική, για να πούμε μέσα και πάμε από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά. Και λέει, ήταν παρούσα η πρεσβυτέρα μου, τα λέγει ίδια. Λέει, κυρία μου, συγγνώμη, λέει, αλλά η πόρτα αυτή είναι κλειστή, διότι είναι η κλειστή πύλη όπου κρεμάστηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος. Και απαντάει η άλλη κυρία την Ελλάδα. Και δει με αυτό, καλά, ήθελα να περάσουμε. Από εκεί πέρα τα πράγματα έχουν ένα σαφή διαχωρισμό. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν σε τι τόπο πατούν και αυτοί οι οποίοι ζουν την αριστοφανική νεφελοκοκυγία. Δεν περπατάνε στα σύννεφα. Στα σύννεφα μιας καλοπέρασης, στα σύννεφα ενός ευδαιμονισμού, μέσα στα σύννεφα ενός συμβαρητισμού. Γι' αυτό, πέραν της εξωτερικής αποστολής, η οποία είναι υπέροχο πράγμα, που εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ, έτσι να το λέω και το θαυμάζω. Δεν είναι για όλους. Θαυμάζω όλους τους πατέρες. Έτσι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι για αυτά. Λοιπόν, αλλά θαυμάζω και επαινώ και προσεύχομαι όσο δυνατόν σαν αμαρτωλός και ανάξιος για αυτή την αποστολή, την εξωτερική. Ας κοιτάξουμε και την εσωτερική αποστολή. Διότι έχουμε εδώ κάποιους με τέτοιες άγνοιες, έτσι που περιβαίνουν τις άγνοιες του Ιθαγενούς, του Καμερούν ή ας πούμε του Ζαΐρ ή του Κονγκό ή της Ουγκάντα. Αυτοί ξέρουν περισσότερα από εμάς εδώ, οι οποίοι είναι βαφτισμένοι, υποτίθεται, και οι οποίοι έχουν κάνει και τραπέζι μετά την βάφτιση, και οι οποίοι δέχονται και δώρα και βάζουν και μπαλόνια γύρω-γύρω από το, και λουλούδια γύρω-γύρω από την κολυμπήθρα, και έχουν γίνει, όλα έχουν γίνει μια παράσταση και όχι μυστήριο. Χάθηκε ένα του μυστηρίου και έμεινε της παραστάσεως. Πατέρα Ρωσίθε, το θέμα είναι ότι δυστυχώς και εμείς που θέλουμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, αγνοούμε την ουσία της υπάρξεώς μας και της Εκκλησίας, γιατί ασχολούμεθα με την περιουσία. Ο κάθε χριστιανός πιστός πρώτα ασχολείται με την κρίση, με τα όσα συμβαίνουν, με τα οικονομικά. Έχει δοθεί περισσότερο εκεί και ένα διάλειμμα είναι, ή για να ξεφύγουμε από δυσκολίες και προβλήματα, είτε αρρώστιες είτε οικονομικά, να καταφύγουμε στο Θεό και στην Εκκλησία. Σαν ύπαρξη πραγματική, έτσι όπως την είδε αυτή η Ταϊβανέζα που διαβάσαμε προηγουμένως, με τόση λαχτάρα να αγαπά και να νιώθει ζεστασιά και χάρη Θεού με τα λείψανα, με το λιβάνι, με τις προσευχές, να γονατίζει, δεν την έχουμε. Αυτό το ζήλο δεν τον έχουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει και το εξής, ότι αυτή είναι νεόφυτος στην Εκκλησία του Χριστού. Και οι νεόφυτοι, έτσι, οι νεόφυτοι έχουν μια παρατηρητικότητα στον χώρο που μπαίνουν να το βρουν τέλειο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν τέλειος δεν είναι τέλειος, διότι εμείς την έχουμε συνηθίσει αυτή τη ζωή. Έτσι. Δεν λειτουργάει ο ιερεύς το ίδιο όπως λειτουργήσε την πρώτη μέρα της ζωής του μέχρι τέλους. Θυμάμαι έναν ευλαβή ιερέα, ο οποίος είναι για τράπεζα, πάρα μια επιγραφή, λειτουργά σαν να ήταν η πρώτη σου λειτουργία, αλλά σαν να είναι και η τελευταία σου λειτουργία. Η συνήθεια είναι κακό πράγμα. Έτσι. Πολλές φορές μπαίνουμε μέσα στο ιερό βήμα πολύ πιο άνετα από ότι μπαίνει η νοικοκυρά στο κοτέτσι για να μαζέψει αυγά. Και εγώ προσωπικώς είμαι μάρτης, και θα το πω αυτό το πράγμα, όταν ήμουν στην Πανίγυρη του Αγίου Παντελεήμονος του Κουσκουτσούκη, στη Χαλκιδόνα, στη Μικρά Ασία, είδα μία σκιά να μπαίνει μέσα και να κάνει μετάνοια έως εδάφους και να χτυπάει το κεφάλι του στο μάρμαρο πριν μπει μέσα στο ιερό. Και αυτός ο κάποιος ήταν ο Μητροπολίτης Ευρωπόλεως, ο Γερμανός. Αλλά αυτό είναι σπάνιο πράγμα. Γιατί η συνήθεια είναι από τα φοβερότερα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς οι κληρικοί, αλλά και οι πολλοί χριστιανοί. Και οι λαϊκοί. Βλέπεις έναν άνθρωπο που μπαίνει στην Εκκλησία μια φορά τον χρόνο, φαίνεται με περισσότερο δέος. Και βλέπεις κάτι ευλαβής και ψευτοευλαβής. Το έχουν μέσα για κουβεντολόγοι, για να περνάνε όμορφα, γιατί κάποιες καινές ώρες της ζωής του δεν έχουν να τις κάνουν και πάνε να δουν και τον παπά, να δουν και τον νεοκόρο, να κουβεντιάσουν και να πούνε και τα δικά τους κτλ. Να κρίνουν, να κατακρίνουν και ούτω καθεξής. Αυτή η συνήθεια, φοβερό πράγμα. Την οποία δεν έχουν οι νεόφυτοι. Και εμείς τις νεόφυτες δεν τις προσέχουμε. Και στο τέλος θα απελπίζονται. Δηλαδή δεν βλέπουν μια σωστή, έντονη και ευλαβική αντιμετώπιση των ιερών πραγμάτων, έτσι, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και το άλλο είναι ότι είμαστε γεγεμάτοι. Μην μονείς ότι σε κάθε βήμα υπάρχει η αγιορφημένη Εκκλησία, η παλιά, υπάρχουν
τα μοναστήρια, τα αρχαία, υπάρχουν τα γιακιμήλια, υπάρχουν για λείψανα, εικόνες κλπ. Είμαστε γεμάτοι από τέτοια πράγματα. Και το μάτι συνηθίζει. Που δεν πρέπει να συνηθίζει, αλλά συνηθίζει. Εγώ προσωπικώς έχω πάει 3 φορές στους Αγίους Τόπους. Την πρώτη φορά όταν πήγα να προσεχθώ τον τάφο του Κυρίου, κόπηκα τα γόνατά μου. Δεν μπορούσα να μπω μέσα, βαστιώμα για να μπω. Τη δεύτερη μου ήρθα δάκρυα. Την τρίτη πήγα με λίγη στεναχώρια, αλλά όχι όπως τις 2 πρώτες. Και έχω αποφασίσει να μην ξαναπάω ποτέ, γιατί θα πάω πια σαν τουρίστας. Και δεν θέλω να προσβάλλω τον κύριό μου πηγαίνοντας σαν τουρίστας στον Παναγιο Τάφο του. Η συνήθεια. Είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο συνήθεια στην πρόοδο. Στην πρώτη πνευματική. Και στην εμβάθυνση των. Γιατί πολλοί αρκούνται και στα εξωτερικά. Να προσκύνουν στην εικόνα της Παναγίας, να ανάψουν ένα κερί μια λαμπάδα στον πόη τους, να κοινωνήσουν και όλα των αχάντων μυστηρίων και κατόπιν η ζωή να είναι η ίδια εφάμαρτος όπως ήταν και πριν στην Εκκλησία. Διότι εκείνο που λέει είδες, το τροπάριο τον Άγιο Βασίλειο, όλος ιερωμένος Θεό, δηλαδή ο ιερεύς πρέπει να είναι ιερεύς και εκτός Εκκλησίας και εκτός λειτουργίας, έτσι, και να μην συμπεριφέρεται χειρότερος και από τους λαϊκούς, το ίδιο συμβαίνει και από τους λαϊκούς. Μπαίνουν μέσα φωνάζοντας, τριβώχοντας και δεν είναι κάτι το τωρινό, είναι κάτι που το αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος στο λόγο του έτσι στα Άγια Θεοφάνεια. Που λέει μπαίνετε μέσα λακτίζοντας, κουντουγιώντας για να κοινωνήσετε και νομίζετε λέει, ότι είστε λέει στη γη. Δεν σκέφτεται τη στιγμή στον ουρανό. Ποιος το σκέφτεται αυτό. Διαμαρτύρεται το Ιερός Χρυσόστομος. Τα πράγματα ίδια είναι μέχρι τώρα. Εσύ ξέρεις πολύ καλά ως εφημέριος σε έναν νοριακό χιλιάδων έτσι νωρίτων, γιατί αν βάσανε για στη φιλία, και αυτό μας πρόλαβε, έτσι. Τι φασέρι γίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλο Σάββατο, τα θέλουν να κοινωνήσουν μπουλουκιδόνι και αυτά και να μπουν μέσα να ανοίξουν το στόμα του, να μπουν μέσα και δεν κοινωνήσουν να φύγουν. Ξεχνώντας μόλις βγουν ότι κοινώνησαν. Θα ζείτε αυτά τα πράγματα έτσι καθημερινά. Ζήσετε αυτά, να ζούμε άλλα εμείς. Έρχονται όμως τέτοιοι άνθρωποι όπως σε τούτη εδώ ήταν η Βανέζα και σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Ναι, μας ταρακουνάνε λίγο. Που είναι, είναι πολλοί οι οποίοι έρχονται και αναζητούν την Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι. Και έχουμε τέτοιες εμπειρίες στο ναό γιατί έχουμε βαπτιστήριο εκεί και αυτή τη χρονιά βαπτίστηκαν 20 περίπου ενήλικες οι οποίοι δεν το έκαναν για να παντρευτούν έναν Ορθόδοξο να βαπτιστούν όπως παλαιότερα ίσως γινόταν και μπορεί ακόμα να γίνεται αλλά με πλήρη συνείδηση αναζητούν την Ορθοδοξία, ψάχνουν και βρίσκουν και νιώθουν όπως νιώθει και αυτοί. Και αυτοί γίνονται παραδείγματα ναι, για μας. Σύμφωνα, αυτοί, ναι. Μας ξαναφέρουν πάλι κοντά στις ρίζες μας. Μα η Βασίλισσα, η Βασίλισσα Σαββά θα γίνει η Κρητής μας. Έτσι. Και και οι Νινεβίτες που μετανόησαν. Και οι Νινεβίτες. Το ίδιο ναι, ναι, ναι. Έτσι, αυτοί οι δύο θα μας κρίνουν. Και οι Τελώνας και οι Πόρνοι. Και αυτοί θα μας κρίνουν. Έτσι. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν. Αυτό το πράγμα. Γιατί βέβαια δεν θα καθίσουμε για να το εξηγήσουμε σε μερικούς που το ακούν σε θρόνους απάνω και θα λένε εσύ έκανες αυτό εκείνο, αλλά όπως έλεγε ένας Άγιος, δεν θυμάμαι ποιος, ότι η ζωή μας θα είναι ανοιχτή και η δική μας και των άλλων. Το βίβλιο ανοίγοντα αυτό σημαίνει. Έτσι. Ότι ανοίγονται οι πράξεις, όχι σε χαρτί και μολύβι. Και θα βλέπει ο ένας τον άλλο που ζούσε στην ίδια εποχή και στις ίδιες συνθήκες και ήταν και ζούσε σαν Άγιος και ο άλλος ήταν πολύ μακριά. Και αυτό και σκεμμένος μακριά. Και αμετανόητα. Βλασφημών. Ναι, και αμετανόητα, έτσι. Γιατί να σου πω μετανόη, είναι και αυτός. Έλυση, μέσα. Έτσι. Μέσα. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά κατήχηση δυνατή ένας λόγος ενός τέτοιου ανθρώπου, όπως είπατε, νεόφωτη μέσα στην Εκκλησία, που τη μόλις φυτεύτηκε. Ναι, κοίταξε, πάρε παράδειγμα σε έναν αμπελώνα. Το νέο φυτό που θα φυτευτεί, μετά από 3 χρόνια θα παράξει καρπούς. Και ενώ εμείς είμαστε κάτι γέρικες κλιματαριές, ξαράδια από εδώ, ξαράδια από εκεί, έτοιμοι να ξεραθούν και να βάλουν στο τζάκι να μας κάψουν. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί και αυτή η σοφία και η πείρα είναι άλλο, πατέρα Βασίλη. Μην τα λέτε για τον εαυτό σας. Κοίταξε, η σοφία και η πείρα, πατέρα Βασίλη, είναι για μένα και για σένα. Δεν ξέρω κατά πόσο να μας ωφελεί για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι. Διότι ο γνούς και μη ποιή σας να ρίσετε πολλά σπατέρα. Καλύτερα να ήξερα πολύ λιγότερα. Και να ήμουν σαν τον Άγιο Πανικόλα τον Πλανά, έτσι, ένας απλούς, ο οποίος, όπως λέει ο Παδιαμάντης, τη λειτουργία την τελούσε σωστά, αλλά το Ευαγγέλιο ποτέ δεν το έλεγε σωστά, γιατί το έλεγε μια φορά του χρόνου, διαβάσει την κριτική για τον Πανικόλα τον Πλανά του Παδιαμάντη, τον Άγιο Ελισαίο. Παρά να έχεις πολλές γνώσεις, έτσι, διότι οι γνώσεις φυσιοί και πτεροφυοί, αλλά η γνώση μαζί με την ταπείνωση είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ούτε αυτοί δεν πάνε μαζί τα ρημάδια.
Χαίρομαι που το λέτε, γιατί δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει ταπείνωση για να το ομολογείτε. Δεν υπάρχει πατέρα, μην λέμε τώρα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και παρανερχόμαστε. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την Πειραγική Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς, την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει η Θεοδώρα Παντελιού, στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου και σήμερα κοντά μας ο πατήρ Δοσίθεος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τατάρνας στην Ευρυτανία, με τον οποίο συζητήσαμε με αφορμή ένα κείμενο που έγραψε μια νεοφώτιστη Ορθόδοξη Κινέζα που ζει στην Ταϊβάν σε δύσκολες συνθήκες και όμως αποπνέει χάρη Θεού το κείμενο αυτό που έζησε αυτή, και στη συνέχεια είπαμε και για το τι συμβαίνει σήμερα εδώ στην Ελλάδα, που έχουν έρθει πάρα πολλοί ξένοι και πάρα πολλοί με συνείδηση αναζητούν την Ορθόδοξη Εκκλησία και βαπτίζονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όμως επεκτείνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία και μεγαλώνει, και έχουμε ας πούμε στην Ουγκάντα, που έδωσε ο Θεός να επισκεφθούμε την εκκλησία αυτή, όπου εκεί ο επίσκοπος ο Ιωνάς έχει περίπου 350.000 Ορθοδόξους Χριστιανούς που ποιμένει. Ο παππούς του, ο οποίος ήταν ιερέας, ήταν από τους πρώτους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όπως και ο αδελφός της γιαγιάς του ήταν ο πρώτος επίσκοπος, ο Χρυσόστομος, ο Σπάρτας όπως ήθελε να επωνομάζεται, γιατί είχε έρθει εδώ και είχε σπουδάσει στην Ελλάδα και είχε γίνει Ορθόδοξος αυτός λοιπόν, και ο παππούς του και μερικοί άλλοι οι οποίοι κάτι είχαν ακούσει για τον χριστιανισμό, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν μέσα τους έτσι ανάπαυση στα όσα είχαν ακούσει από προτεσταντικές εκκλησίες και από κάποιους άλλους χριστιανούς, και ψάχνοντας βρήκαν στο λεξικό μια λέξη που έγραφε Ορθόδοξη Εκκλησία, Mother Church, δηλαδή Μητέρα Εκκλησία, και άρχισαν να ζητούν ποια είναι αυτή η Μητέρα Εκκλησία, η Ορθόδοξη. Βρήκα κάποιον Έλληνα έμπορο και τον ρώτησαν ποια είναι αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκείνος τους είπε μερικά πράγματα, αλλά λέει δεν ξέρω περισσότερα, μπορώ όμως να γράψω ένα γράμμα στο Πατριαρχείο εκεί της Αλεξανδρίας να σας πούν ή να σας στείλουν κάποιον. Έτσι και έγινε, και έστειλαν από εκεί κάποιον. Είχε πάει και για 2 χρόνια και ο πατήρ Χρυσόστομος, ο Σαραντόπουλος εκεί, και από εκεί ξεκίνησαν αναζητώντας οι ίδιοι μόνοι τους την Ορθόδοξη Εκκλησία, και τώρα είναι 350.000 οι Ορθόδοξοι αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι η πατέρα Δοσίθε είναι πολύ συγκινητική, όχι μόνο αυτή η ιστορία και όλες οι άλλες που μπορεί να ακούσει κανείς από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή που γίνεται στην Αφρική και σε όλα τα μέρη βέβαια του κόσμου, και το πόσο χαίρεται ο άνθρωπος ο Αφρικανός στην παρουσία του Χριστού, χωρίς να του υπόσχεται κανείς ότι θα φας, θα περάσεις καλά. Στην επίσκεψή μου εκεί διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν τρώνε μια φορά την ημέρα το ίδιο φαγητό, και όσοι δεν έχουν δουλειά τρώνε μια φορά κάθε 3 μέρες. Ακόμα και το καθαρό νερό είναι δυσέβρετο. Δεν έχουν πηγάδια, δεν έχουν αναγκαία που έχουμε εμείς απαραίτητα για να ζήσουν. Και αυτοί οι άνθρωποι παρόλα αυτά είναι χαρούμενοι, δοξάζουν τον Θεό, τον ευχαριστούν, δεν τα βάζουμε κανέναν.
πώς γίνεται αυτό, ενώ είναι δίπλα τους αυτοί που τους εκμεταλλεύονται. Μου έλεγε ο επίσκοπος εκεί στο Γογκό που είχαμε συζητήσει ότι τα κοντέινερ με τα διαμάδια και τον ορεκτό πλούτο σκεπασμένα με μουσαμάδες περνάνε από μπροστά τους και δίπλα στις λασποκαλύβες, στις παράγκες, οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν και είναι πεινασμένοι. Και είναι οι τηλεδιαχειριστές, γιατί δεν τολμούν να πάνε εκεί. Έχουν δικούς τους Αφρικανούς που τους πληρώνουν και τους παίρνουν όλο το πλούτο και αυτοί ζουν σε αυτή την κατάσταση και παρόλα αυτά, γνωρίζοντας τον Χριστό, είναι πολύ χαρούμενοι και ολιγαρικείς και αυτάρκης. Πώς βλέπετε αυτήν την αναποστολή? Κοιτάξτε, η εσωτερική αποστολή είναι κάτι το μεγαλειώδες. Κάτι το οποίο ήρχεσαι ήδη από τους 12 Αποστόλους, έτσι είναι. Λέω 12 γιατί συμπεριλαμβάνω τον Ματθαία, ξέρω τον Ιούδα. Νομίζω είναι 12. Από τότε ξεκίνησε η αποστολή. Κατ' εντολήν του Κυρίου, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ας αφήσουμε την εσωτερική αποστολή, η οποία οπωσδήποτε υποσκάζει επαμφωτέρες της Ιγνίας. Δηλαδή κουτσένει και τα δύο πόδια. Την εσωτερική. Εγώ θαυμάζω την εξωτερική αποστολή και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι εγκατέλειψαν πατρίδα, γένος, ύπαρξη και πήγαν εκεί στην Αφρική, άλλοι στην Κορέα, άλλοι αλλού, άλλοι στις Ινδίες για να κηρύξουν τον Χριστό, ή και στα νησιά τώρα όπως ο Νέα Ζηλανδία, ο Δεσπότης, έχει επεκτείνει στα νησιά Φίτζη κτλ. Την Ιερά Αποστολή. Τους θαυμάζω όλους. Στη ζωή μου δεν κατόρθωσα να κάνω ένα Ορθόδοξο Χριστιανό, διότι δεν κατάφερα να γίνω και εγώ Ορθόδοξο σωστά. Αλλά θαυμάζω αυτούς οι οποίοι από ιδωλολάτρες ή από άλλες ομολογίες, είτε από αγροσυγκριστάς, είτε από βουδιστάς, αυτά καταφέρνουν να φέρουν τους ανθρώπους στον δρόμο της χάρητος, στον δρόμο της Αγίας Ορθοδόξιμων Πίστεως. Αυτό τους θαυμάζω. Όμως η Ιεραποστολή γεμονεί κάποιους κινδύνους. Πρώτον, διότι κάποτε θα πρέπει να αφαιθεί η Ιεραποστολή στους εγχωρίους. Να μην δηλαδή εισρέει διαρκώς ελληνικό αίμα εκεί. Οι ίδιοι μαύροι να γίνουν επίσκοποι, πρεσβύτεροι και να ακολουθήσουν την Αποστολή. Όπως είναι πατέρα Δοσίεφια στην Ουγγάντα. Όπως είναι στον Ουγγάντα. Είναι στην Ουγγάντα και παντού. Ο επίσκοπος και όλοι οι χειρικοί. Να γίνει αυτό. Να γίνει, δηλαδή αυτοί να αναλάβουν την ευθύνη της Αποστολής. Και μου φαίνεται ότι θα καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει οικονομική υποδομή στην Αποστολή. Περιμένουν ώρα τις εισφορές της Ελλάδος, η οποία τώρα βρισκόμενη εν κρίση, έτσι, οι εισφορές αυτές έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Εάν δεν πυκοδοτηθεί η Ιεραποστολή με υποδομές, με κάποια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι ελάχιστα για να πληρώνει τη συντήρηση των Ιεραποστόλων, ή κάποια ίδρυση κάποιων ναών, οι άνθρωποι πάμφτωχοι εκεί πέρα, θα παρουσιάσουν δυσκολίες, οι οποίες ήδη ήρξαν το αναφιόμενο. Το άλλο είναι ότι η Ιεραποστολή δεν μπορεί να γίνει με επιτυχία έξω εάν οι Ιεραπόστολοι, δεν μιλάω για τους παρόντας, τους θαυμάζω όλους, επαναλαμβάνω έτσι, δεν έχουν αγιότητα βίου και δεν έχουν και τη δυνατότητα επιτελήν θαύματα. Διότι ένα από τα στοιχεία της Ιεραποστολής είναι και το θαύμα. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει η Αγία Πίστη μας, η Ορθοδοξία μας, να μην φανερούνται σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να την μάθουν ή να την ασπαστούν ως η καλύτερα θρησκεία, αλλά ως το κάτι άλλο. Διότι να μάθουν ότι θρησκείες είναι αυτά τα οποία οι άνθρωποι εφεύραν περί Θεού και η Ορθόδοξη Εκκλησία σε εμάς δεν είναι θρησκεία, είναι αποκάλυψης. Ότι ο Πανάγαθος Θεός απεκάλυψε τους ανθρώπους και ότι ο Πανάγαθος Θεός αποκαλύπτει περί του εαυτού τους ανθρώπους είναι και το μόνο αληθές. Διότι οι ιδέες των ανθρώπων είναι ανάμεικτες από αλήθειες και από ψέματα. Πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός από το Ισλάμ το οποίο ελοχεύει, έτσι, το ξέρουν πολύ καλά, και από τις άλλες ιεραποστολές οι οποίες έχουν αναρρύθμιτο πλούτο και εξοδεύουν χρήματα για να κάνουν πιστούς. Αυτό δεν είναι έργο της Ορθοδοξίας, έτσι. Αλλά διαπιστώσαμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, πατέρα Δοσίτε, διαπιστώσαμε εκεί όταν πήγαμε ότι πολλοί φεύγουν από τις πλούσιες εκκλησίες, τις προτεσταντικές, ρωμαιοκαθολικές, από τον μουσουλμανισμό και πηγαίνουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία που δεν τους υπόσχεται τίποτα από οικονομικά.
ούτε το καθημερινό φαγητό. Μα αυτό είναι και το καλύτερο. Δηλαδή το δόγιο ότι η Ορθοδοξία διδάσκει την στενή και τεθλιμμένη οδόν και όχι την λεωφόρων. Οι άλλες πίστες μπορεί να διδάσκουν ότι η οδόν είναι λεωφόρος. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η Ορθοδοξία μας είναι η στενή οδός και η τεθλιμμένη οδός. Που χρειάζεται αγώνα, χρειάζεται προσωπική μετοχή, χρειάζεται να μπορείς να διέρχεσαι στενοπούς, κλεισούρες, ώστε να μπορείς να φτάσεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό είναι επίσης, θα πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι ότι ποτέ δεν πρέπει να εισχωρήσει μέσα στην Αγία Πίστη μας εκεί στην Αφρική, όπου ή όπου αλλού, ο θρησκευτικός φανατισμός. Διότι είναι ο χειρότερος φανατισμός που δεν προσυδειάζει στον Ορθόδοξο. Εκεί υπάρχει μια παράγραφος στην Ορθόδοξη ομολογία του Μητροφάνους του Κρητοπούλου του 1525, που είναι κατόπιν Πατριάρχης Αλεξανδρίας, λέει εξής, σημαντικότατο, δεν το προσέχουμε. Γιατί η εκτός εκκλησίας εν Ελλάδη, έτσι, ταυτίζουν έτσι, την εκκλησία του Χριστού, την εντάφθα, την Ορθοδοξία μας, με τη Λατινική Εκκλησία κτλ. Και λένε ότι κάνατε έτσι ιερά εξέταση, σκοτώνατε και έκατε κτλ. Ενώ εκεί λέει ότι η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθόδοξος, η μόνη αληθής, ανέκαθεν εδιώκητο, αλλά δεν διώκει. Πάντοτε κατεδιώκητο, αλλά ποτέ δεν κατεδίωξε. Αυτό είναι πολύ, γιατί επειδή υπάρχει διαπάλη εκεί πέρα, ξέρεις, θρησκευμάτων και αυτά, να ξέρουν οι πιστοί εκεί ότι εμείς μπορεί να υποφέρουμε για την πίστη Χριστού μας, αλλά ποτέ δεν θα σηκώσουμε όπλο ή γροθιά εναντίον εκείνου ο οποίος μας κυνηγάει. Είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Ένα από τα σοβαρότερα της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας να δείχνει ότι υπέρχεται όλων των ανθρωπίνων παθών. Και να μην μεταφέρουμε εδώ του κάποιους γνήσιους χριστιανούς έτσι, σε εκείνα τα μέρη, ας τους να πιστεύουν στον Χριστό και εν ταυτό να χορεύουν κιόλας. Διότι άμα στερήσαν τον Αφρικανό τον χορό, έτσι το στέρισε στο παν. Απ' την άλλη δεν έχουμε και τα εννοείται αυτό να είναι την πάνω και χορό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που μάθαν έτσι μπορούν να συμπεριφέρονται... Επίσης, να πω κάτι άλλο. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε έθιμα, έθιμα και συνήθειες ελλαδικές στην Ιεραποστολή. Η Ιεραποστολή πρέπει να είναι καθαρός Ορθόδοξη και να προσπαθεί να ευρίσκει τα σημεία επαφής, δηλαδή να διατηρεί τον τοπικό πολιτισμό. Να μην τους βγάζει τον τοπικό πολιτισμό. Γιατί η Λατινική Εκκλησία θέλησε στην Αμερική να βγάλει τους Ερυθροδέσμους και τους Ινδιάνους από τον τοπικό της πολιτισμό και να τους κάνει Ισπανούς και στο τέλος δεν έμεινε κανένας. Για το μόνο το οποίο έδεσε, αρρώστιες και τίποτα άλλο. Και φανατικές ποινές και ούτω καθεξής. Μην εισμονείς, τι είπε και στο βασιλιά των Ίγκας ο Πιζάρο, ήταν μου φαίνεται Πιζάρο, αν πεφτέξω, λέει γίνε χριστιανός, αλλά δεν θα σε σκοτώσω. Όπως κάνουν στους άλλους. Και όταν έγινε, τον κρέμασε. Και τον παγκασίμπη δεν σκοτώσε. Δεν του είπα, λέει, ότι... Γενικό, απλώς θα σε το φυγήσω. Αυτό δεν είναι η Αποστολή. Έτσι δεν είναι. Γιατί μου είχε δύο φορές. Δύο φορές. Μια φορά στο τρένο είδα ένα αγγλικό με γένια, μαλλιά κτλ. Κατάλαβα όμως από το ράψιμο του ράσου του, αυτός δεν είναι δικός μας ελλαδικός. Πρέπει να είναι παλού. Το ρωτάω, ήξερε ελληνικά καλά, ή με λέει ο Ουαλός. Και λέω, στην Ουαλία πώς θέλετε, λέω, την λατρεία σας. Λέει, στα ρωσικά. Γιατί το λέω. Γιατί πάτε το λέω στα ρωσικά. Έχετε ουαλική γλώσσα. Έχετε αγίους Ουαλούς. Βγάλτε τους από την... Αφθαλήνη. Ναι, από την Αφθαλήνη που τους βάζει στην Αφθαλήνη. Κάνετε στην ουαλική τη λειτουργία σας και να γίνεται μια εκκλησία σύμφωνα με τα τοπικά σας έθιμα. Διότι η ουαλική εκκλησία μέχρι... Πολύ μέχρι το 9ο αιώνα και ήταν Ορθόδοξοι, όπως ήταν όλες οι εκκλησίες. Από τους πρώτους αιώνες. Οι Κέλτες εκεί. Από τους πρώτους αιώνες. Με άκουσε καλά-καλά και μετά από 2-3 μήνες μου γράφει ένα γράμμα. Λέει, Πάτερ, ευχαριστώ για αυτά που μου είπες. Και ήδη αρχίσαμε να τολούμε σιγά-σιγά και δειλά-δειλά τη λειτουργία μας στην Ουαλική. Δεν του έχεις λαβωνική από τη Ρωσία. Έτσι. Γιατί έγινε από Ρώσους αυτή η Ορθόδοξη. Και το λέμε και επιτιμούμε τις αγίους μας εδώ πέρα, τους έχουμε ανακαλύψει όλους και το καθεξής. Και αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε δικά μας ήθη και έθιμα ή δικές μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Ας τους εκεί όπως είναι. Και τώρα προσεύχονται, ας χορεύουν, δεν είναι το πρόβλημα αυτό.
για του χορού, γιατί και εμείς δεν έχουμε το χορό. Μην εισμονείς. Και στην λατρεία μας δεν έχουμε το χορό, αλλά το ξεχνάμε. Όταν ψάλλεις ο παπάς γύρω-γύρω, η Σταγία χόρευε, γύρω-γύρω, χορεύεις εκεί τη στιγμή. Και το λες και το κάνεις. Και το λες και το κάνεις. Και όταν όσοι θα βαπτίσετε και γύρω-γύρω, πάλι χορεύεις. Μην νομίζουμε ότι αυτά είναι άσχετα. Λοιπόν, αφήσουν τον κόσμο τους εκεί, σε εκείνη την ταπεινή πτωχία τους, αλλά να πιστεύουν στον Χριστό τους και στον Τριάδη έτσι δοξαζόμενο και ημνούμενο Θεόν, και είναι ό,τι ωραίότερο. Όπως και τελειώνοντας, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, ο πατέρα Δοσίθε, δεν χρειάζεται τώρα να πάει κανείς να κάνει ιεραποστολή στην Αφρική ή σε κάποια άλλα μέρη, γιατί οι ξένοι είναι πάρα πολλοί εδώ και έχουν έρθει και αναζητούν και αυτοί. Οπότε όσα είπατε ισχύουν και για τον καθέναν από εμάς σήμερα, που έχει να κάνει ο κάθε πιστός, όχι μόνο ο κληρικός αλλά και ο λαϊκός, ιεραποστολή στο γνωστό του, στο φίλο του που έχει μάθει πολύ καλά ελληνικά και αναζητά την Εκκλησία. Οπότε να τον αποδεχτεί όπως είναι, με τις δικές του σκέψεις, την οτροπία του, που είναι τελείως διαφορετική του Ασιάτη, από του Μουσουλμάνου, από του άλλου. Αλλά όμως μπορεί ο καθένας τους να καταλάβει πολύ καλά τι σημαίνει Χριστός, τι σημαίνει Ορθοδοξία, τι σημαίνει Εκκλησία, γιατί είναι ανοιχτή. Μια και τι σημαίνει έσχατα, γιατί έχουν ξεχάσει και εμείς τα έσχατα. Τι σημαίνει Βασιλεία Ουρανών. Ότι εδώ είμαι πάρικη. Το λέτε στην Εκκλησία και εγώ και εσείς. Μνήστη Κύριε της Ιεράς Μονής ή της Πόλωστας, ενή παρικούμεν. Δεν κατοικούμε. Και ως πάρικοι φεύγουμε. Και ας μάθουν και αυτοί, και εγώ, και εσύ και οι πάντες, έτσι, ότι από εδώ είμαστε πάρικοι και πάμε για κάτοικοι. Αλλά η κατοικία μας δεν είναι στο εξοχικό, έτσι, στη Λούτσα και στο Πορτοράφτη. Η κατοικία μας είναι στον ουρανό, στη Βασιλεία του Κυρίου, την οποία έχουμε εις όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Δοσίθε, για τη σημερινή σας παρουσία και για όσα μέχρι τώρα είπατε και για το κόπο που κάνατε να έρθετε εδώ. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την Θεοδόρα Παντελιού που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας. Μαζί με τους γονείς.